τραγιάστηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας ή Διεάλυσης και Λαιλασίας, όπως το βάφτισαν χτες το βράδυ οι αγωνιστές ανάπηροι μαζί με τους εργαζόμενους ενάντια στους πληστηριασμούς, συναντήθηκε μαζί μας. Με αφορμή την ιστορία με τον πληστηριασμό του σπιτιού του Σπύρου και πολλών άλλων. Οι δύο γενικοί γραμματείς που είχαν επιφορτιστεί για να ασκήσουν την πίεση στην αντιπροσωπεία αυταπάτες, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, μας βομβάρδισαν πριν να μπει στην αίθουσα η κυρία Υπουργός. Μα τι λέτε, εδώ έχουμε μια σειρά εργαλεία που προστατεύουν τις οικογένειες στον ΑΜΕΑ. Γιατί δεν είστε ικανοποιημένοι? Γιατί οι οικογένειες των ΑΜΕΑ, οι συγκεκριμένες οικογένειες του Σπύρου, της Αγάπης, του Στέφανου, στη Χαλκίδα και όχι μόνο, δεν χρησιμοποίησαν αυτά τα συγκεκριμένα εργαλεία? Όταν τους είπαμε ότι οι οικογένειες που βιώνουν την αναπηρία ή την χρόνια πάθηση σε μεγάλο βαθμό, το έδωσε η Κατερίνα να τον ισχύσω πέρα, είναι σε μια απόγνωση, σε μια απελπισία, αποτέλεσμα της δικιάς τους πολιτικής. Γιατί αλήθεια, πώς να νιώσει η μάνα που δεν βρίσκει να κλείσει ραντεβού για να κάνει τον επανέλεγχο του παιδιού του, του παιδιού της, για να δει αν θα συνεχιστεί η α ή β θεραπεία? Αλήθεια, πώς να νιώθει ο πατέρας που του ζήτησε ο γιατρός εξετάσεις και ψάχνει να τις κάνει και δεν βρίσκει ραντεβού και πρέπει να βρει λεφτά να τα κάνει στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ακόμα και να κάνει τις εξετάσεις που καταφέρει μετά από 2-3 μήνες, να κάνει μετά κάμποσους πάλι μήνες, σε άλλη εικόνα, σε άλλη κατάσταση οργανισμού, να δει ο γιατρός και να συγκρίνει και ποια θεραπεία, για ποιες εξετάσεις, αυτού του μήνα, αυτής της ημέρας ή πριν 6 μηνών, που μπόρεσε μετά από αυτό το πρώτο παραπημπτικό να τους δει. Αλήθεια, δεν μπορούσαν ποτέ, ούτε στιγμή, να καταλάβουν το ότι γιατί αυτές οι οικογένειες δεν μπόρεσαν να κινήσουν ούτε τα στοιχειώδη, ούτε στην Ελευσίνα, ούτε στα Σεπόλια, ούτε αλλού. Αλήθεια, πώς να μπορέσουν να καταλάβουν όταν κριτήριο και στοιχείο της ζωής τους είναι η ανάπτυξη του ποσοστού του κέρδους, οι δείχτες του χρηματιστηρίου, το πόσο αποθησαυρίζουν οι λίγες εταιρείες από την εκμετάλλευση της δουλειάς των εκατομμύριων και ταυτόχρονα από την εμπορευματοποίηση των αναγκών μας σε όλα τα επίπεδα? Θέλουμε να, την ίδια στιγμή μας λέγανε ότι δεν υπάρχει, λέει, καμιά δυνατότητα και δεν μπορεί να υπάρχει κράτος που να αγοράζει τα σπίτια, και τη ζητάγαμε, αφού αγοραστεί στην περίπτωση των Σεπολίων και σε άλλες περιπτώσεις δέχεται να κάνει πίσω, να αγοράσει το σπίτι το κράτος ή να εγγυηθεί να επιστραφούν τα λεφτά, να αναγκάσει το ΦΑΝ και να γίνει λογικός διακανονισμός. Πού το είδατε, λέει, κράτος να αγοράζει σπίτια? Αν είναι όμως να κάνει απολωτριός, να δεσμεύει εκτάσεις, να χαρίζει στο κεφάλαιο, εκεί βρίσκει. Όμως είχαν και μια ατυχία που ίδια η ζωή καθημερινά τους διαψεύδει και τους αποκαλύπτει την βαρβαρότητα και την υποκρισία τους. Η συνάντηση με το συγκεκριμένο Υπουργείο γινόταν στον 8ο όροφο της Σολομού 60. Σολομού 60 που είναι σήμερα παράρτημα του Υπουργείου Διάλυσης Οικογένειας, εμπορματοποίησης των αναγκών μας, ήταν και τα κεντρικά γραφεία, η διοίκηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που και στην περίπτωση του Κώστα από τα Σεπόλια και στην περίπτωση του Γιάννη από τη Χαλκίδα, εργάτες κατέγραψαν 12.000 βαρέα και ανθυγινά έσημα δουλειάς και είχαν πληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του δανείου τους συν τους τόκους. Αλλά αυτός που δούλεψε τόσα χρόνια και οι γυναίκες τους δεν έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι. Αυτοί έχουν δικαίωμα να έχουν δεσμευμένο για τις ανάγκες του κεφαλαίου την περιουσία, αλλά και να εισπράττουν μέχρι και σήμερα τον οργανισμό που αδιέλυσε από κοινού η Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, να εισπράττουν ακόμα και σήμερα από το 2013 τις εισφορές
από όλους τους εργαζόμενους, όπως εισπράττουν και από τις εισφορές για την εργατική εστία. Και μας είπαν ότι δεν έχουν εργαλεία, δεν έχουν μέσα για να εξασφαλίσουν αυτές τις οικογένειες. Όμως είχαν μέσα για να διατάξουν πάνω από 300 μέλη των δυνάμεων καταστολής, ΜΑΤ, όποια, ΙΜΚΕ, ΟΔΕ, για να κάνουν τον πληστηριασμό στα πετράλωνα. Παραμονές των Χριστουγέννων, 23 του Δεκέμβρη, πετάξανε την 23, πετάξανε την οικογένεια ενός ανθρώπου που δούλευε, είχε πάνω από 13.000 έρσημα και είχε την ατυχία λίγες μέρες που πήρε τη σύνταξη να πεθάνει. Και δεν μπορούσε η οικογένεια να, με το ανάπηρο παιδί να αποπληρώσει το υπόλοιπο του δανείου και βρέθηκε στον δρόμο. Είχαν τα ανάλογα μέσα να τα κινήσουν και να πετάξουν την Ιωάννα και το γιο της με αναπηρία στον δρόμο του ζωγράφου. Όμως, η ίδια η εξέλιξη της ζωής και της επιστήμης βγάζει ένα δίδαγμα. Όσο υπηρετούνται τα κέρδη, θα χειροτερεύει η ζωή των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα και τα πρώτα δραματικά τους θύματα, είτε από την εμπαρευματοποίηση της υγείας, είτε από την εμπαρευματοποίηση της γης της κατοικίας, θα είναι τα πιο ευαίσθητα στρώματα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, οι οικογένειες των ΑΜΕΑ, που σήμερα πέφτει το προσδόκιμο ζωής και έχουν την πρωτιά στους πληστηριασμούς. Γιατί έχουμε και την πρωτιά στο ποσοστό της φτώχειας. Γιατί πάνω από 50% των οικογενειών με παιδί με αναπηρία, με ανάπηρο στην οικογένεια, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Και με ωραία στρογγυλωμένο τρόπο στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησής τους, το ονομάζουν προϋπόθεση φτωχοποίησης. Δύο στοιχεία. Πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε ότι στο Όστιν, στο Τέξας νομίζω είναι, προγραμματίστηκε να οικοδομηθεί μέσα σε 20 μέρες με την τεχνολογία του 3D ένα ολόκληρο ξενοδοχείο. Στα χρόνια της πανδημίας μπόρεσαν στο Πεκίνο μέσα σε 2 εβδομάδες να φτιάξουν ένα νοσοκομείο 4.000 κρεβατιών. Όταν η επιστήμη και η τεχνολογία, η παραγωγικότητα του πλούτου, η επιστήμη κάνουν τέτοια τεράστια βήματα, αυτοί θέλουν να μας οδηγήσουν στους δρόμους με τους αστέγους, με τα 600.000 παιδιά που είναι στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άστεγα, στην εξαθλίωση για να στηριχτεί η μεγαλύτερη τους αξία, το ποσοστό του κέρδους. Η ανάγκη για μια άλλη κοινωνία, μια άλλη ζωή, που μόνο με την αλληλεγγύη και τον αγώνα, με την πίστη στις δυνάμεις τους, η εργατική τάξη, μαζί με τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους, τη νεολαία και τις γυναίκες και τους ανάπηρους των λαϊκών οικογενειών, είναι περισσότερο επίκαιρο, περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Θα υποτασσόμαστε σε αυτή την ανάγκη και θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, ταυτόχρονα με τα κορμιά μας, με τις αξίες μας, δίνοντας χέρι βοηθείας στον απελπισμένο, να υπερασπίσουμε κάθε σπίτι που κινδυνεύει, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην μόρφωση, το δικαίωμα στη ζωή. Και η ζωή έχει κόκκινα γράμματα και γράφεται μόνο με τους αγώνες στον δρόμο.